Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα προϊόν το οποίο σας το έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Για μένα αποτελεί την πιο σωστή και πιο ολοκληρωμένη λύση σχετικά με τα Wi-Fi hotspots και captive portals. Αυτό είναι το Waver της εταιρείας WaverTech και για όσους δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο θα το βάλω σε μια κάρτα εδώ πέρα πάνω να πάτε να το δείτε. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς ρυθμίζει το captive portal και τους 5 πιθανούς τρόπους που μπορεί να κάνει κάποιος login. Πριν προχωρήσω να σας θυμίσω ότι το προϊόν θα το βρείτε στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα cableworks.gr και pavlawireless.gr. Περισσότερα στοιχεία θα έχω στην περιγραφή. Πάμε τώρα στον υπολογιστή να δούμε τις ρυθμίσεις του Captive Portal. Εδώ πέρα έχουμε την πρώτη σελίδα του Waver, το έχω συνδέσει στο δίκτυό μου και να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα ταμπελάκι από κάτω το Waver το οποίο λέει username και password για να κάνεις login στο web interface. Αυτό είναι το admin και password Waver. Πατάω enter και αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Και μιας και το σημερινό βίντεο αφορά το Captive Portal και τις ρυθμίσεις του, εμείς δεν θα κοιτάξουμε τίποτα άλλο παρά μόνο το tab Captive Portal εδώ πέρα. Θα το πατήσω και το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι κάποιες ρυθμίσεις εδώ πέρα, κάποια checkbox κτλ. Έχω το preview, οπότε δεν χρειάζεται να φαντάζομαι τι πρέπει να ρυθμίσω. Εδώ πέρα βλέπω τα πάντα. Ό,τι αλλαγές κάνω το βλέπω εδώ επιτόπου live. Όχι live, πρέπει να κάνω save πρώτα. Τώρα, το πρώτο πράγμα που έχουμε να ρυθμίσουμε είναι τι θα δει ο πελάτης την ώρα που θα κάνει login στο Wi-Fi μας για πρώτη φορά. Αυτή εδώ είναι η πρώτη σελίδα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε ότι έχει your logo, enjoy your Wi-Fi service, τέλος πάντων, λέει κάποια πράγματα, έχει κάποιες φωτογραφίες, λέει your photo here, έχει ένα βίντεο εδώ και αυτά κάπως πρέπει να τα αλλάξουμε με τα δικά μας. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε τώρα τα βασικά πράγματα και πάμε να δούμε πώς μπορείς να βάλεις τις δικές σου φωτογραφίες σε αυτό εδώ το Captive Portal. Από το πρώτο tab που είμαστε Captive θα πάω εδώ πέρα που λέει images και video και εδώ πέρα θα με βγάλει στο images εδώ και στο βίντεο εδώ όπως βλέπετε. Πάμε να βάλουμε τις φωτογραφίες τις δικές μας. Εδώ πέρα έχει το company logo. Θα κάνω εγώ επιλογή αρχείου και θα βάλω το logo το δικό μου. Main logo θα επιλέξω. Εδώ πέρα έχει ένα background image. Θα κάνω επιλογή background. Έχω φτιάξει ήδη κάποιες εικόνες εγώ. Σου λέει και μέχρι πόσα pixel μπορεί να υποστηρίξει τη φωτογραφία. Όπως και πιο κάτω θα δείτε ότι σου λέει τι διάσταση φωτογραφίας χρειάζεται για να τη δείξει σωστά, να την απεικονίσει σωστά. Εδώ πέρα έχουμε το footer logo. Θα πατήσω εδώ. Logo 100 pixels. Εδώ πέρα βλέπετε τις φωτογραφίες αυτές που βλέπαμε πριν στο preview. Σου λέει image 1, 2, 3 και 4. Με ποια σειρά εμφανίζονται είναι αυτό. Και σου λέει κιόλας και σε τι ανάλυση πρέπει να τις ανεβάσεις. Οπότε πάω εγώ επιλογή αρχείου. Θα ανεβάσω ας πούμε για αυτή. Θα ανεβάσω αυτή. Θα ανεβάσω αυτή. Και θα ανεβάσω και αυτή εδώ. Από κάτω σου λέει connected page banner. Ποια φωτογραφία θα σου βγάζει όταν κάποιος κάνει επιτυχημένα connect στο δίκτυό σου. Επιλογή αρχείου. Και θα πάω εδώ, ας πούμε, και θα βάλω το connected. Με το που πατήσω save θα τις ανεβάσει στο router και ουσιαστικά θα πάω εδώ πέρα πάλι πίσω στο captive. Βλέπετε ότι κατευθείαν έφερε τις φωτογραφίες. Εδώ είναι το main logo και ακριβώς από κάτω είναι οι φωτογραφίες που έχω ανεβάσει. Δεν έβαλα ακόμα κάποιο βίντεο, θα βάλω τώρα όμως. Πάμε λίγο εδώ πέρα στο images and video, βίντεο. Πάμε εδώ πέρα επιλογή αρχείου και επιλέγω εδώ πέρα ποιο βίντεο θέλω να ανεβάσω. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ και σου λέει ότι το maximum size του βίντεο πρέπει να είναι μέχρι 100 MB. Μέχρι τόσο μπορεί να πάρει. Τώρα εδώ πέρα η ανάλυση που υποστηρίζεται είναι η 16:9, η κλασική ανάλυση. Οπότε πατάω save, θα το ανεβάσει. Αυτό το βίντεο από ό,τι θυμάμαι είναι περίπου 35 MB. Και αφού το κάνει save, επιστρέφω στο captive εδώ πέρα. Θα πάω εδώ πέρα κάτω και θα δείτε ότι εδώ πέρα έχει το βίντεο που έχω φορτώσει. Έχει πατήσει πάνω στο προηγούμενο και παίζει το δικό μου βίντεο. Ωραία, τώρα εδώ πέρα έχω κάποιες άλλες επιλογές τις οποίες πρέπει να ρυθμίσω ανάλογα με το θέλω να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Για παράδειγμα, αυτές τις 4 φωτογραφίες που έχω τη δυνατότητα να ανεβάσω, μπορεί να εγώ να μην θέλω να τις εμφανίζει τη μία κατά την άλλη. Τι θα κάνω, θα πάω εδώ πέρα στο Show Images as a Slider, θα το πατήσω εδώ και θα πατήσω Save. Μόλις πατήσω Save, θα μου κάνει refresh το preview και βλέπετε ότι πια εδώ πέρα εμφανίζονται σαν slider οι φωτογραφίες. Οπότε ακριβώς από κάτω έχω το βίντεο. Αν δεν θέλω να έχω βίντεο, θα πάω εδώ πέρα στο Show Video in First Page, θα το πω επιλέξω και θα πατήσω Save. Θα δείτε τώρα ότι στο preview έχει εξαφανιστεί το βίντεο. Άρα έχω ό,τι δυνατότητα θέλω εδώ πέρα να το ρυθμίσω όπως θέλω. Εγώ θέλω να εμφανίζεται το συγκεκριμένο βίντεο, Show Video in First Page, θα το κάνω save. Και τι άλλο τώρα μπορώ να κάνω, μπορώ να πάω στο autoplay γιατί βλέπετε ότι εδώ πέρα το βίντεο δεν ξεκινάει αν δεν πατήσει play. Οπότε αν κάποιος μπει στο Captive Portal και δεν πατήσει play δεν θα δει ποτέ το βίντεο. Μπορώ όμως εγώ να επιλέξω ότι το βίντεο θα κάνει autoplay, muted men, αλλά autoplay δε. Θα το κάνω save και θα δείτε ότι εδώ πέρα στο preview ξεκινάει το βίντεο και παίζει με το που μπω στο Captive Portal. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να πατήσει play για να το δει. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα καλύτερο. Επειδή υπάρχει περίπτωση όντως κάποιος να το προσπεράσει παρόλο που το βίντεο είναι στο autoplay, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα force guest to watch video before login. Αν το ενεργοποιήσω αυτό, αν δεν τελειώσει το βίντεο, ο πελάτης που θα προσπαθεί να μπει στο Wi-Fi δεν θα μπορέσει ποτέ να πατήσει εδώ πέρα το πλήκτρο που λέει connect to Wi-Fi. Μόλις τελειώσει το βιντεάκι αυτό, θα τον ενεργοποιήσει το κουμπί για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.
Τώρα, γενικότερα εδώ πέρα τα show video in off page και show images in off page, αυτό είναι για το αν θα εμφανίζει τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο ακριβώς επόμενο βήμα που είναι το off page. Και εδώ πέρα, τώρα πριν προχωρήσω, να σου πω ότι το συγκεκριμένο portal έχει και θέματα. Εδώ πέρα που λέει portal theme, αν πάω και διαλέξω κάποιο άλλο, ας πούμε το dark blue, και πατήσω save, πρέπει να κάνω ακόμα ένα refresh και βλέπετε ότι φόρτωσε κατευθείαν σε dark blue το captive portal. Και προφανώς τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάμε να ρυθμίσουμε τα κείμενα που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα, γιατί τα προκαταχωρημένα δεν μου κάνουν. Θα πάω εδώ πέρα σε αυτό το tab και βλέπετε στο title λέει Enjoy our Wi-Fi service. Αυτό είναι αυτός εδώ ο τίτλος. Οπότε αν κάνω εγώ subscribe to Instatech for Wi-Fi. Ωραία, μπορώ να κάνω και εδώ subscribe, να γράψω. Ωραία, πιο κάτω βλέπετε λέει template, please change as needed. Αν πάω λίγο πιο κάτω, είναι αυτή εδώ η πρόταση, οπότε θα ξαναγράψω subscribe, επιθετικό marketing λέγεται αυτό, και subscribe for more. Ωραία, θα πατήσω save και θα δείτε ότι τώρα θα ενημερώσω τα κείμενα. Να το, subscribe to Instatech for Wi-Fi, subscribe αυτό που έφτιαξα πιο κάτω, subscribe και subscribe for more. Τώρα εδώ πέρα στα page texts μπορώ να φτιάξω και άλλα πράγματα. Αν δείτε εδώ πέρα λέει connect to Wi-Fi button, εδώ δηλαδή connect to Wi-Fi, μπορώ να γράψω Instatech Wi-Fi. Αν πατήσω save, θα πάει και θα τα αλλάξει εδώ πέρα στο preview. Να το και θα το κάνει Instatech Wi-Fi. Οπότε μπορώ να αλλάξω όλη την πληροφορία που εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Και τώρα πάω στο επόμενο tab, το οποίο είναι το company information, όπου εδώ μπορώ να φτιάξω εδώ πέρα κάτω αυτά εδώ, τα Get in touch with us. Wi-Fi hotspot your company here, ας πούμε Instatech. Telephone 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Fax 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Email info@instatech.gr και www.cableworks.gr. Πάτησα και ένα save. Κοιτάξτε τώρα εδώ, τηλέφωνο 1-2-3-4-5-6-7-8-9, το fax το ίδιο, email info.instatech.gr, website cableworks.gr. Ενημέρωσε και αυτές τις ρυθμίσεις, έτοιμος και ωραίος. Με το που πατήσω εγώ εδώ πέρα το Instatech Wi-Fi θα πάει στην επόμενη σελίδα. Η επόμενη σελίδα βρίσκεται στο ακριβώς επόμενο tab, το οποίο είναι το authentication, είναι αυτό που σας έλεγα. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείς να ενεργοποιήσεις είτε και τους 5 είτε κάποιους από τους 5 διαθέσιμους τρόπους που σου δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να κάνει κάποιο login. Πάμε να τους δούμε ένα προς ένα. Ο πρώτος είναι το enable free guest access with validation. Γενικότερα όταν έχεις ένα Wi-Fi με ένα κωδικό, έρχεται κάποιος, σου ζητάει τον κωδικό και μετά απλά πάει και βάζει αυτό τον κωδικό και μπαίνει στο Wi-Fi. Εσύ δεν κερδίζεις κάτι. Με αυτόν τον τρόπο τι κερδίζεις, του λες ναι μεν το Wi-Fi password, αλλά όταν αυτός θα πάει να το χρησιμοποιήσει θα πρέπει να σου πει και το όνομά του και το επώνυμό του και την περιοχή που μένει. Οπότε παίρνεις κάποια δημογραφικά στοιχεία εσύ, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις μετά για κάποιες προσφορές που μπορείς να κάνεις από το ίδιο το σύστημα, το waiver. Αυτό θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μια συνεργασία τύπου win-win, γιατί εσύ του δίνεις τον κωδικό, παίρνει δωρεάν ίντερνετ ο άλλος, αλλά εσύ μαζεύεις κάποια στοιχεία τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αργότερα. Πάμε να δούμε τον επόμενο διαθέσιμο τρόπο. Είναι το Guest Authentication, βλέπετε Order Priority 2, οπότε θα το συναντήσουμε ακριβώς από κάτω. Και τι λέει Login with Facebook. Πάμε λίγο να το δούμε εδώ πέρα. Αν θα κάνω scroll, αμέσως μετά βλέπω το Login with Facebook. Οπότε το σύστημα μπορεί να πάρει πιστοποίηση μέσα από το Facebook και ουσιαστικά να βάζεις εσύ το username και το password που χρησιμοποιείς στο Facebook για να παίρνεις ίντερνετ. Και εδώ πέρα πάλι καταχωρούνται κάποια στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις αργότερα για την πρόθεση κάποιων προσφορών. Εννοείται ότι οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται. Και πάμε τώρα να δούμε την επόμενη διαθέσιμη login επιλογή, η οποία είναι email connection. Εδώ πέρα βλέπετε order priority είναι το 3, οπότε το επόμενο που θα συναντήσουμε θα είναι αυτό και πάμε να δούμε τι μας ζητάει. Connection via email λέει, οπότε εδώ πέρα τι λέει, use your email address to get connected to our network. Εδώ πέρα ζητάς από κάποιον να σου δώσει το όνομά του, το επώνυμό του, την περιοχή που μένει και το email του. Οπότε αυτομάτως εσύ αποκτάς το email του, αυτός αποκτάει πρόσβαση στο δίκτυό σου για να βγεις στο ίντερνετ και εσύ μετά μπορείς στο email του να του στείλεις κάποια προσφορά. Εννοείται ότι αυτά τα πεδία μπορείς εσύ να τα αλλάξεις και να μην το κάνεις name, surname, city, το κάνεις κάτι άλλο. Και πάμε να δούμε τώρα τον επόμενο διαθέσιμο τρόπο που σου δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποιο login. Πάμε να βρούμε το Order Priority 4 και εδώ πέρα λέει Username Authentication. Στο Username Authentication μπορείς να προδημιουργήσεις από πριν κάποια username και κάποια password, είτε μόνο σου χειροκίνητα, είτε να τα δημιουργήσεις από το σύστημα. Έχει τη δυνατότητα γιατί υποστηρίζει User Manager. Θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο αυτό. Και να τα μοιράσεις σε τύπου voucher στους πελάτες που εσύ θες να τα χρησιμοποιήσουν. Οπότε τι γίνεται, έρχεται ο άλλος, βάζει τα στοιχεία του voucher εδώ. Βλέπετε Connect with Personal Code. Βάζει το username και το password του voucher και κάνει login. Πολύ καλή και αυτή η λύση μέσω voucher, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να πουλήσει την υπηρεσία του έναντι κάποιες αμοιβής. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πουλάς voucher για να χρησιμοποιήσει κάποιος το ίντερνετ σου. Και τώρα πάμε να δούμε τον τελευταίο διαθέσιμο τρόπο που σου δίνει το waiver για να κάνει κάποιος login στην πλατφόρμα σου, και αυτός είναι να λάβει τον κωδικό του με SMS. Για μένα είναι πιο ψαγμένη και πιο ωραία λύση αυτή. Προϋποθέτει SMS πάροχο, γιατί το waiver δεν είναι SMS πάροχος, με τις ανάλογες χρεώσεις. Η όλη διαδικασία γίνεται μέσω ενός API, θα σου το δείξω τώρα στα γρήγορα πώς γίνεται. Περνάς το API
πάει εκεί και λειτουργεί αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε λαμβάνεις τον κωδικό στο κινητό, το κάνεις paste στο Captive Portal και παίρνεις Internet. Αυτό θα το δούμε τώρα αμέσως. Θα πάω εδώ πέρα στο Advanced και εδώ πέρα κάτω βλέπετε ότι το Waver συνεργάζεται με SMS Global API ή Clickatel API. Εμείς έχουμε λογαριασμό στην Clickatel, οπότε ενεργοποιώ την Clickatel και ουσιαστικά κάνω paste το κλειδί. Θα κάνω save και είναι έτοιμο για να παίξει. Τώρα, μόλις χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα εγώ εδώ, κοιτάξτε λίγο τι θα γίνει. Πατάω agree εδώ πέρα, περιμένω να τελειώσει το βίντεο. Βλέπετε έχει ενεργοποιηθεί εδώ πέρα το κουμπάκι, το Instant Wi-Fi, το πατάω και θα πάω στην πέμπτη επιλογή, εδώ πέρα που λέει name, θα γράψω Ηρακλής, Instatech, πόλη, ό,τι να είναι και εδώ πέρα θα βάλω το κινητό μου και θα δείτε ότι θα μου έρθει SMS. Να το ήρθε το SMS 66341, οπότε γράφω εδώ 66341 και πατάω Instatech του Wi-Fi. Logged in και μου εμφανίζει και τη φωτογραφία που είχα επιλέξει για το connected στην αρχή του βίντεο. Οπότε βλέπετε δουλεύει απροβλημάτιστα, ό,τι ρυθμίσεις παίζει κατευθείαν, δεν χρειάζεται να περιμένεις, δεν χρειάζεται να κάνεις reboot, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το Waver είναι η απόλυτη λύση για συστήματα hotspot με captive portals. Όλα τα έχει λύσει η WaverTech για σας, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τα δέοντα. Τώρα, εδώ πέρα εννοείται ότι όπου υπάρχει κείμενο στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα μπορείτε να το μεταφράσετε. Κοιτάξτε λίγο εδώ πέρα, έχει το languages. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε παραπάνω languages, να κάνετε τις μεταφράσεις, να φτιάξετε ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε διάφορους ανθρώπους από διάφορες χώρες, γιατί μπορεί να θέλετε να το τοποθετήσετε σε κάποιο ξενοδοχείο για παράδειγμα. Για το συγκεκριμένο προϊόν θα κάνουμε και άλλα βίντεο, γιατί όπως σας είπα τα χαρακτηριστικά του δεν τελειώνουν και μπορούμε να μιλάμε μια ζωή για αυτά. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο 1, πηγαίνετε δείτε το. Θα το ξαναβάλω εδώ πέρα πάνω σε μια καρτέλα να πάτε να το δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθείτε. Δείτε κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε στο κανάλι. Κάντε like, κάντε share και κάντε subscribe έτσι ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε περιεχόμενο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο από μένα, καλή συνέχεια!